Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το τρίτο δημοτικό συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο των Δημοτικών Βιωτικών. Θα πω στο θέμα. Δεν είμαι ο ειδικός των δημοτικών διευθυντικών. Η επαφή μου ήταν ότι μετά από τις πιέσεις της Προέδρου που φέρει πάλι τρέχοντας γιατί δεν θα τα ακούσει και κάπου ταξιδεύοντας μεταξύ Λευκοσίας και Λάρνακας και έχοντας το τηλέφωνο στα χέρια και πιέζοντας κάνουμε κάτι για τις δημοτικές, είχα συνειδητοποιήσει ότι, όπως θα πω λίγο παρακάτω, ότι οι δημοτικές είναι αυτές που θα τις ζήλευε η Vodafone ή που γίνεται, δεν ξέρω τις άλλες εταιρείες που είναι εδώ πέρα. Δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη κάλυψη. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν τη μεγαλύτερη κάλυψη από όλες τις άλλες κατηγορίες βιβλιοθήκων. Και ήταν μια πρόταση που βγήκε πιεστικά για τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Το πρώτο, μετά ακολούθησε το δεύτερο και τώρα είμαστε στο τρίτο ήδη. Άρα αρχίζει και γίνεται θεσμός. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η προσφορά στις δημοτικές βιβλιοθήκες στην τοπική κοινωνία εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ας δούμε το τίτλο, το τίτλο τον είπε ο προεδρεύων αυτή τη στιγμή. Είναι ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθήκων εν μέσω οικονομικής κρίσης, μια πρόταση συνεργασίας των δημοτικών βιβλιοθήκων της Κύπρου και των ακαδημαϊκών. Ο τίτλος όμως είναι κάτι άλλο, είναι προσφορά στις δημοτικές βιβλιοθήκες στην τοπική κοινωνία εν μέσω οικονομικής κρίσης. Αλλαγή και πρόκληση για δημιουργικές λύσεις. Εγώ βλέπω μια άλλη πρόκληση, αγαπητοί συνάδελφοι. Τόσα χρόνια που είμαι στον χώρο. Μια άλλη πρόκληση που λέει και στις δημοτικές βιβλιοθήκες ποιος θα προσφέρει. Γιατί έχουν χρέα της προσφοράς μας. Από δήμους, από υπουργεία, από επαγγελματίες του χώρου, της πληροφόρησης και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Πριν από λίγο καιρό, δεν μπαίνω με κανένα, καταγράφω τα πράγματα, το να μιλήσει κάποιος ότι μια βιβλιοθήκη ακαδημαϊκή είχε ενδιαφέρον για την τοπική, την δημόσια, τη λαϊκή, την δημοτική, ήταν παράλογο για κάποιους συναδέλφους από τις ακαδημαϊκές και ουτοπίες τις δημοτικές. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Θα προσπαθήσω να σχεδιαγραφήσω στα επόμενα λίγα λεπτά ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και δημοτικών βιβλιοθήκων για να αντιμετωπιστούν ακριβώς ορισμένες πτυχές, συνέπειες της οικονομικής κρίσης που χτυπούν την ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθήκων. Πεδίο εφαρμογής αυτού του σχεδίου ευελπιστώ να είναι οι κυπριακές βιβλιοθήκες. Καταρχήν, υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, οπότε θα πρέπει να τα δούμε. Κύπρος, 700.000 κάτοικοι, ημικατεχόμενη χώρα. Μέχρι το 1989 δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το 1989 ιδρύθηκε το πρώτο, στο οποίο τη βιβλιοθήκη έχω την τιμή να είμαι τα τελευταία 12 χρόνια διευθυντής και την ευθύνη. Τώρα, το 2011 έχουμε τρία δημόσια πανεπιστήμια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τη Λεμεσό, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκοσία και τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια με βάση τον νόμο και όχι επειδή μας προέκυψε όπως στη χώρα μας. Με βάση τον νόμο που ιδρύθηκαν, αξιολογήθηκαν, ελέγχθηκαν και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου οργανωμένα. Τα θετικά. Θετικό επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και πληροφορίες που μου έδωσαν από εκεί, 28 έως 30 είναι και δύο δημοτικές βιβλιοθήκες και 140 κοινοτικές μικρότερες. Από αυτές 140 λειτουργούν 32. Οι άλλες απλώς υπάρχουν. Πριν πάω στο σχέδιο, θα πω πράγματα που έχουν γίνει. Η ομάδα, κεντρική ομάδα υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιωθηκών. Δύο εκπρόσωποι αυτής της ομάδας από τους 3-4 πώς είναι, είναι ακριβώς απέναντι στη γωνία. Είναι ο Παντελής ο Βράδης και η Φωτεινή Ευθυμία, τους οποίους ευχαριστούμε όλοι στην Κύπρο, γιατί, όπως βλέπετε, αυτοί ανέλαβαν τη συνεργασία μας στην πιλωτική φάση δημιουργίας συλλογικού καταλόγου κυπριακών βιωθηκών. Προσοχή. Δεν λέω δημοτικών βιωθηκών Κύπρου, γιατί η κλίμακα είναι διαφορετική. Έχουμε μόλις 30, ενώ έχουμε εδώ περίπου
230. Άρα δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα θησιολογικό κατάλογο εκεί. Αυτό δεν μεταφέρεται αβίαστα και εδώ. Μόνο για τις δημοτικές. Το σκεφτόμαστε, μετράμε και κρίνουμε ότι μάλλον πρέπει να τις κάνουμε όλες μαζί. Αυτό και κάναμε. Στοιχεία από 15 κυπριακές βιβλιοθήκες, κάπου στον Οκτώβριο του 2008. Βγάλαμε πολύ γρήγορα, η ομάδα δηλαδή δούλεψε, μαζέψαμε τα στοιχεία, τα δώσαμε στην ομάδα του συλλογικού καταλόγου και ο ΣΥ σε μορφή εργοστασίου παρήγαγε το συλλογικό κατάλογο. 2010, βγήκε και συνέχεια. Είναι η πρώτη επίσημη αναγγελία της πρώτης επίσημης έκδοσης του συλλογικού καταλόγου του Κυπριακού Βιωτικών, ο οποίος αποκτάει και όνομα μας, Σκακίβ. Όχι με το σκάσε, με το σκάκι έχει περισσότερο. Λοιπόν, ήξερε εγώ σκάσε και προχώρα, βάλε και άλλες βιβλιοθήκες μέσα. Λοιπόν, Σκακίβ λοιπόν, συλλογικός κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Δημιουργήθηκε πάλι από την ομάδα του συλλογικού καταλόγου, αλλά σε συνεργασία με 38 τεχνικά έτοιμες κυπριακές βιβλιοθήκες. Να μην δώσω την εικόνα μιας ρόδινης Κύπρου. Όχι. Όχι. Δεν είναι ρόδινη η κατάσταση. Δεν γίνονται εύκολα τα πράγματα. Είναι λίγες ελάχιστες βιβλιοθήκες που μπορούν να συγκριθούν με οποιαδήποτε βιβλιοθήκη περιφερειακή, τοπική, εδώ. Καθαρά. Το θέμα το ξέρουμε. Και προσπαθούμε να το μάθουμε. Ο συλλογικός κατάλογος της Κύπρου συγκρίνεται λοιπόν στη τεχνογνωσία, στις υποδομές, στις διαδικασίες που έχουν οι συνάδελφοι στο συλλογικό κατάλογο ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, το ΣΚΙΑΒ. Και είχε συνέχεια. Όπως λέμε, τρίτο συνέδριο, να και η δεύτερη έκδοση, δηλαδή η τρίτη πραγματική, αλλά η δεύτερη κανονική επίσημη, το 2011, στις μέρες μας. Έχουν φτάσει λοιπόν 41 βιβλιοθήκες και 643.000 βιβλιογραφικές εγγραφές έστειλαν. Οι τεχνικοί έκοψαν μερικές, κάπου 20.000, 19.000, γιατί δεν ήταν συμπληρωμένα και είχαν κάποια προβλήματα. Ένα 2,93%. Αυτές οι εγγραφές τώρα γυρίζουν πίσω στις βιβλιοθήκες, διορθώνονται και έρχονται πιο φρέσκες και πιο σωστές την επόμενη φορά. Να δώσουμε, αν θέλετε, λίγο βάρος στα ονόματα, στους αριθμούς. 624.000 εγγραφές από τις 41 βιβλιοθήκες που είπαμε. Μοναδικές εγγραφές, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συλλογικού καταλόγου, οι 561.000. Δηλαδή, 63.000 είναι κοινές εγγραφές, πολλαπλές. Ποσοστό ταύτισης 10,21. Όταν είδαμε αυτό, οι άνθρωποι στο συλλογικό κατάλογο, και ο Παντελής, και ο Παλιός, και η Χοληνή, καταλάβαμε ότι είναι πολύ κακή η κατάσταση των εγγραφών στο συλλογικό κατάλογο. Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι 40 βιβλιοθήκες που έχουν κοινά είναι ίδια. Υπάρχουν νοσοκομιακές που θα έπρεπε να έχουν μια ταύτιση. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι πολύ στο ξεκίνημά τους. Υπάρχουν δημοτικές, όχι πολλές, 5-6 περίπου που έχουν μια επιφάνηση. Στο συλλογικό κατάλογο, και αυτό είναι η χρησιμότητα των στατιστικών, έχουμε μια επικάλυψη των ακαδημαϊκών βιβλίων, μια επικάλυψη της τάξης του πάνω από 23% καταγεγραμμένου. Δηλαδή, ένα βιβλίο στα τρία καταλογραφείται πάνω από μία φορά. Μπορεί και 5, μπορεί και 10, μπορεί και 20, μπορεί και 30, μπορεί και 100, μπορεί και 1.000. Αν δηλαδή ένα βιβλίο μπει σε 1.000 βιβλιοθήκες, μπορεί θεωρητικά να καταγραφεί 1.000 φορές. Κάποια καλά μπεσέλες είχαν την τιμή όχι μόνο να αγοραστούν, αλλά και να αφιερωθούν περίπου 4 έως 7 ευρώ παραπάνω για τον καθένα για να καταγραφεί. Να καταγραφηθεί κάθε φορά, όπως είπαμε, σε άλλη ομιλία μου, πρωτοτύπος. Για χιλιοστή φορά. Πρωτοτύπος. Συνάδελφοι, δεν βγάλαμε τις σχολές, δεν πήραμε τα πτυχία μας για να κάνουμε κατάλογο μόνο. Ο κατάλογος είναι εργαλείο. Δεν είναι αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Επιμένω σε αυτό, δεν θέλω να κάνω το δάσκαλο, αλλά επιμένω σε αυτό γιατί αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι ο σκοπός. Αυτό είναι το εργαλείο μας και πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με αυτό. Κάποια στιγμή ρώτησα τον American Library Association, τον πρόεδρο στο Γαλλικό Ινστιτούτο, αν υπάρχει κάποιο θέμα, πρόβλημα με την καταλογράφηση των βιβλίων από στις βιβλιοθήκες της δημόσιας, της public library. Και η απάντηση μου είπε, ήταν μια τηλεδιάσκεψη, δεν έχει κανένα πρόβλημα, η κάθε βιβλιοθήκη καταλογραφεί αυτά που παράγει. Που παράγει, που εκδίδει. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή καταλογράφηση, να καταλογραφηθεί για δεύτερη φορά βιβλίο, τρίτη φορά ή δέκατη χίλιοστή. Εμείς είμαστε εκεί. Αν θέλουμε να πάμε στα άλλα, πρέπει αυτό να καταλάβουμε. Φοβάμαι ότι και στις σχολές, και δεν είναι κριτική, αλλά είναι ένα ερώτημα, μια αγωνία, δεν προβάλλεται ή δεν έχει
και πού να στηριχθεί στην κεντρική καταλογογράφηση, την υπηρεσία κεντρικής καταλογογράφησης, διότι δυστυχώς δεν έχουμε μια τέλεια εθνική βιβλιοθήκη. Το τέλεια είναι το βάρος, η έμφαση δεν είναι στο τέλεια. Δεν έχουμε μια κεντρική υπηρεσία καταλογογράφησης. Και επαναλαμβάνουμε, θα έλεγα ένα που δεν μπορεί να μεταφραστεί, ίσως όπου φτωχός και μοίρα. Δηλαδή εκεί που δεν έχουμε χρήματα, έχουμε χρήματα να το κάνουμε πολλαπλώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να είναι 10% το ποσοστό. Αυτό είναι από τους αλγόριθμους που βγαίνουν, είναι μεγαλύτερο. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι μία βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί το περίπου το 40% των βιβλίων. Άρα είναι μικρές βιβλιοθήκες. Να και το σκάκι, συλλογικός κατάλογος. Είμαστε στη σελίδα Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών, Library, NTUA, δηλαδή το MEP.gr. Φιλοξενείται εκεί ο σερβερ. Είναι αναζητήσιμος, μπορεί κάποιος να ψάξει. Υπάρχει η δεύτερη έκδοση αναρτημένη, χάρη όπως λέω στην ομάδα της σχετικής ομάδας υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδημαϊκών. Και μπορεί βεβαίως να δει και ποιες βιβλιοθήκες είναι αυτές. Ρίξτε μια ματιά στην ανομοιογένεια. Είναι λοιπόν ανοιχτό πανεπιστήμιο, ανώτατο δικαστήριο, θα μιλήσω έτσι, αρχή ανθρώπινη δυναμικού, αστυνομική ακαδημία, ενιαίο λύκειο Κύκου Πάφου, επιστημονική υγεία, δηλαδή νοσοκομείο Λάρνακος, νοσοκομείο Λεμεσού, Λευκοσία νοσοκομείο, Πάφου, Μακάριο νοσοκομείο, πάλι σε Λευκοσία, Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή τη Βουλή, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μία, δύο, τρει, τέσσερι βιβλιοθήκε, πέντε που είναι δημοτικέ βιβλιοθήκε, Ένωση Δακτών Κύπρου. Είχαμε την τιμή και ο Αντώνης που είναι εδώ να την καταλογραφήσει και να υποστηρίξει την καταλογράφηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αλλά και του Στροβόλη να βοηθήσουμε τη Δέσποινα από το Πανεπιστήμιο. Αλλά και να πω ότι στη Λεμεσού δεν είναι απλώς βοήθεια, είναι τέλεια συνεργασία. Το ΤΕΠΑΚ, η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού, καταλογραφεί τα βιβλία της και τα εντάσσει μάλιστα στο σύστημα του Πανεπιστημίου για να το υποστηρίξει. Κάτι που στην αρχή υπήρχε καχυποψία, φόβος και ίσως αυτό θέλω να δώσω σήμερα. Να φύγει αυτός ο φόβος, αυτή η καχυποψία και να πάμε στα επόμενα βήματα. Καταλογραφεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο με ομάδες τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού. Ένωση Δημοτικών Κύπρου, Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και τα λοιπά, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κέντρο Παραγωγικών της Κύπρου, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πάνω Πολεμιδιών. Είπαμε ότι υπάρχουν 145 κοινοτικές. Να μία, υπάρχει και το κάτω πολεμιδιών και μάλιστα σε αυτόν φιλοξενούμε εμείς τα βιβλία τους τώρα τελευταία σε ένα σερβερ με κόχα στη βιβλιοθήκη πιλωτικό. Κρατική βιβλιοθήκη, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας, η Κυπριακή Βιογραφία δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι συλλογή. Ναι, η Κυπριακή Βιογραφία νομίζω έχει και πιο πρόσφατη, το 2005 μέχρι σήμερα. Δηλαδή πήγε και το 2010. Οι συνάδελφοι μπορεί να με διορθώσουν. Και πάμε για το 2011. Η Κυπριακή Βιογραφία. Βγαίνει σε τακτικά διαστήματα. Είναι περίπου 1.000 βιβλία το χρόνο. Εμείς πρέπει να έχουμε περίπου 11.000 βιβλία το χρόνο. Αλλά βγαίνει καθαρά. Σε εμάς δεν βγαίνει. Νομική υπηρεσία και τα πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκοσίας, Νεάπολης, τα καινούργια που είπα, και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Σε Βέλος Βιβλιοθήκη που είναι μια σχολική βιβλιοθήκη με 67.000 καταγραφένα βιβλία. Δεν είναι όλες εδώ, απλώς να δείτε ότι υπάρχουν αρχικές εγγραφές, το βλέπουμε στη στήλη, όσοι μπορεί να τα δουν βέβαια, στην στήλη που λέει αρχικές εγγραφές. Διαβάζω νούμερα για να καταλάβετε πόσο μέγεθος είναι, 7.600, 499, 300, όχι χιλιάδες βιβλία, 8.900, 1.200, 3.500, 249, 4.800, 4, 8.000, 21, 22.000, 13.000. Δεν διαβάσω όλα, απλώς θέλω να καταλάβουμε το μέγεθος. 43 βιβλιοθήκες τέτοιου μεγέθους συγκεντρώθηκαν και έκαναν συλλογικό κατάλογο. Δεν είναι συλλογικός κατάλογος, είναι μια προσπάθεια που έκανε η εταιρεία LDOC. Και θα το πω γιατί μας τον έδωσε περίπου πάνω από ένα χρόνο αυτή τη δημιουργία, που είναι το ίδιο υλικό με τα ίδια, υλικά, με τα ίδια δεδομένα αλλά από άλλο σύστημα. Είναι το Viewfind προσαρμοσμένο. Αλλά τιμή σένεκεν, όχι ως διαφήμιση, αλλά όταν κάποιος προσφέρει κάτι και δεν μπορεί να το αγοράσει το προϊόν. Τουλάχιστον να πω ότι ναι, μας το έδωσε, το χρησιμοποιήσαμε, το αξιοποιήσαμε και μάθαμε από αυτό μέσα για να είναι πιο σοφοί. Αλλά δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε το πάνω. Δεξιά βλέπει κάποιος σε φασέτες αυτόματα να βγαίνουν πληροφορίες ποια βιβλιοθήκη έχει πόσα βιβλία για την Κύπρο. Έβαλα μια λέξη οπουδήποτε Κύπρο, δεν ήταν το θέμα η αναζήτηση, ήταν να βγαίνουν αυτόματα.
5.000 στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο 4.000 κλπ. Αυτομάτως αυτά. Ποια πόλη είναι τα βιβλία? Να η Λευκοσία, να η Λεμεσός, να η Λάρνακα. Ποια κατηγορία υλικού? Βιβλία, κασέτες, χάρτες, άγνωστο υλικό κλπ. Ή ο ταξινομικός οδηγός, ο αριθμός Dewey, ή ο δεξιά πάλι ο Larry O'Congress. Δυνατότητα να προσθέσει κάποιο στα δεδομένα του, να δει το βιβλίο. Σε κάποιες φορές, όταν είναι και ξένα τα βιβλία, φαίνονται και από το Amazon οι φωτογραφίες ή από το Google Maps ή τα εξώφυλλα. Παίρνουμε ένα βιβλίο, είναι το δικό μου, και βλέπω βέβαια ότι μία, δύο, τρεις βιβλιοθήκες το έχουν καταγραφήσει. Ευτυχώς κι άλλες το έχουν καταγραφήσει. Και η ιδέα είναι ότι ή πρέπει να καβαλήσω το καλάμι, ή πρέπει να πω: εδώ κάνουμε λάθος, συνάδελφοι. Να καταλογραφούμε 7 φορές το βιβλίο του κυρίου Χ. Δεν χρειάζεται. Είναι παράτερο στην οικονομική μας ανέχεια. Και έχουμε τη λύση. Δεν είναι λόγος αυτός. Να τα νοηστάει, πάει στο καλό. Αλλά δεν νοηστάει. Κάτω βλέπω και το quick response, που με ένα απλό κινητό που έχουν δωρεάν μπορεί κάποιος να το φωτογραφίσει και με το αντίστοιχο πρόγραμμα να πάρει τον τίτλο και τον συγγραφέα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει σημειώσεις. Δηλαδή, απλά πράγματα, δωρεάν αυτά τα πράγματα, βέβαια αυτός που το υλοποιεί θέλει χρήματα. Βλέπουμε μια παλαιότερη τεχνική, είναι, τα προηγούμενα είναι ομαδοποιημένοι κατάλογοι, ενιαίες εγγραφές και συλλογικός κατάλογος, όπως λέμε slave, δηλαδή υποτελής. Δηλαδή έχει συγκεντρωθεί το υλικό και έχει ταυτιστεί η κάθε εγγραφή με την ομοιά της με αλγόριθμους. Δεν είναι πρωτογενός ο ψηλωτικός κατάλογος. Τούτος εδώ είναι το γνωστό σχήμα της Αργού από το ΕΚΤ, δηλαδή 30 τόσες βιβλιοθήκες επάνω σε ένα σερβερ. Να πω τώρα με την ευκαιρία ότι υπάρχουν βιβλιοθήκες αυτές οι μικρές που δεν έχουν ούτε ίντερνετ, έχουν ένα παίκτη βάλει τα σημεία σε ένα παίκτη που έχουν βάλει μέσα τα δεδομένα τους, ούτε ίντερνετ, ούτε σερβερ βέβαια στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει συλλογικό κατάλογο. Και αυτό θέλω να τονίσω. Ξεκινάει και από το μεράκι των ανθρώπων που μπορεί να είναι μόνοι τους, να μην έχουν ούτε δεύτερο άτομο, αλλά παρ' όλα αυτά να μην ξέρουν ίσως καλά-καλά πώς να δουλεύουν τον υπολογιστή, αλλά θα βοηθήσει ο καθένας από το Υπουργείο, από το Ίδρυμα το Πανεπιστημιακό που ήρθε στην περιοχή, να τα μαζέψει τα δεδομένα και να μας τα στείλει, να τα στείλουμε στο Πολυτεχνείο και να τα μαζέψουμε. Με ποδήλατο, με αυτοκίνητο, με οτιδήποτε. Αν τα μαζέψουμε. Περιστέρι, αν τα μαζέψουμε. Και τα μαζέψαμε 3 φορές. Άρα υπάρχει μια προοπτική. Να τονίσω εδώ ότι σε αυτές τις βιβλιοθήκες μόνο 3 μπορούν να ψαχθούν ταυτόχρονα. Είναι παλιά τεχνική, παλιά τεχνολογία. Να τις δείξουμε όμως, είναι μια προσπάθεια. Βέβαια είναι παροχημένη. Δεν ενοποιούνται εγγραφές. Κάποιος παίρνει κάθε μία βιβλιοθήκη ξεχωριστά τις αναζητήσεις. Είναι ο καταλημμένος κατάλογος, το σύστημα καταλημμένης αναζήτησης. Ποιες προκλήσεις πρέπει να απαντηθούν? 2 ομάδες. Η μία είναι η προκλήση της οικονομικής κρίσης. Περικοπές στις αγορές υλικού, στασιμότητα προσλήψεων και αναβαθμίση του λογισμικού, ανανέωση εξοπλισμού κτλ. Βιβλία. Τα είπαν πολύ καλά όλοι οι προηγούμενοι, δεν χρειάζεται να επιμείνω. Τα ξέρουν όσοι δουλεύουν. Και από την άλλη μεριά, μια άλλη ομάδα προκλήσεων των θετικών, οι πιέσεις για τις δυνατότητες που οι νέες τεχνολογίες δίνουν, πληροφόρηση, αναφέρθηκαν και αυτά σαν παραδείγματα προς διέξοδο, υπάρχουν ανεξάρτητα από την κρίση. Αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον υπάρχουν κάποια μήνυμα, κάποια προδιαγραφές. Και ποια είναι αυτά? Είναι οι νεφοπλατφόρμες, είναι αδότιμος ο όρος, αλλά είναι νεολογισμός, είναι cloud computing platforms, νεφοπλατφόρμες, τα νέα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης με νέες χρηστοκεντρικές δυνατότητες, ένα δείγμα ήταν πιο εδώ. Δεν θα αναφέρω άλλα, υπόθηκαν πάρα πολύ καλά και από την κυρία Πάσχου και από τους προηγούμενους ομιλητές και από την κυρία. Μια πρώτη εφαρμογή λοιπόν είπαμε ότι το ΤΕΠΑΚ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεργάζεται και δίνει στο δικό του υπολογιστή, στο δικό του σύστημα, τυχαίνει να είναι το Millennium, δεν έχω πρόβλημα να πω το όνομα, αλλά δεν παίζει κανένα λόγο το όνομα, αυτούς που το διαλέξουν. Όλα τα συστήματα το κάνουν αυτό, έχουν λοιπόν τη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου, και τη βάση δεδομένων ενοποιημένη σε κατάλογο τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οντότητα, δηλαδή η βιβλιοθήκη, βλέπει κάτι κάτι. Σε ένα κοινό κατάλογο, σε ένα κοινό σερβερ, σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Δούμε παρακάτω. Όλα τα συστήματα, μπορώ να πω 3, Horizon, Vubis, Millennium, ακόμα και το Koha, Aleph, άρα δεν είναι κάποια προβολή, είναι όλα τα συστήματα, κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν δηλαδή
κοινό κατάλογο, ενιαίο κατάλογο και δυνατότητα να βλέπουμε πολλές βιβλιοθήκες. Τι επιτρέπεται με αυτό? Επιτρέπει τη συνεργατική καταλογγράφηση. Δηλαδή δεν καταλογγραφεί καθένας και χειριστή φορά πρωτότυπα κάποιο βιβλίο, αλλά μπαίνει στο συλλογικό κατάλογο, τον κεντρικό, βλέπει αν το βιβλίο που έχει δίπλα του υπάρχει και δηλώνει την ύπαρξή του. Οι καταλογγράφοι κάνουν δουλειά τους? Όχι. Οι καταλογγράφοι καλύπτουν τα κενά που δεν έχουν καλύψει 150 χρόνια. Μπείτε στο συλλογικό κατάλογο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Σας προκαλώ. Δεν είναι λάθος. Και βρείτε μου βιβλία του Νίτσε με αναζήτηση του συγγραφέα. Όποιος το βρει, παίρνει αυτόματα, πώς λέγεται το προφήσι, το... όχι το προφήσι, των γερμανικών το δίπλωμα. Ακριβώς. Τι γλώσσες. Εξάκτε μου. Λοιπόν, γιατί το λέω, γιατί είναι μια δύσκολη γραφή. Οι καταλογγραφικοί κανόνες επιβάλλουν να είναι γραμμένο στα γερμανικά. Το Νίτσε είναι μια δύσκολη γραφή, δεν μπορεί να το πεις. Κι όμως υπάρχουν στο συλλογικό κατάλογο πάνω από 200-300 βιβλία, δεν θυμάμαι πόσα. Πρέπει να κάνεις κόλπο για να το βρεις. Θα μπορούσαν οι καταλογγράφοι να κάνουν παραπομπές. Τα συστήματα καινούρια, το Google, αλλά και όλα αυτά έχουν μέσα ενσωματωμένες δυνατότητες για do you mean, εννοείς αυτό ή μήπως θέλεις αυτά. Και οι άνθρωποι παράλληλα, αντί να κάνουν καταλογγράφηση υπολογιστή, να δουν, να προβλέψουν πώς ένας χρήστης, όχι απαραίτητα ο τέλειος χρήστης, θα μπορούσε να ψάξει αυτά τα πράγματα. Λέω, οι ανάγκες το επιβάλλουν, οι βιβλιοθήκες χρειάζονται, πρέπει να γίνονται πιο φιλικές και τα εργαλεία το επιτρέπουν. Η διοικητική και διαχειριστική δυνατότητα είναι εντελώς διακριτή, δηλαδή παραγγελίες, δανεισμοί κτλ. Είναι εντελώς σαν αισθήματα. Αυτό είναι το πρώτο εγχείρημα. Το επόμενο εγχείρημα. Συνεργασία δύο πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Αιγαίου Πανεπιστημίου. Έχουμε ξεκινήσει το Μάιο. Για λόγους που δεν είναι τις παρούσες έχουμε κολλήσει. Πρέπει να αναφέρουμε. Ωστόσο, από εδώ και πέρα αρχίζει το σχέδιο. Μέχρι τώρα ήταν τα δεδομένα. Το σχέδιο είναι δύο πανεπιστήμια να συνεργαστούν με διαφορετικά προγράμματα για να δημιουργήσουν ενιαίο κύριο κατάλογο. Εκεί πάνε να μπει η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ώστε να έχει και την πολιτική ευθύνη της καταλογγράφησης και των πολιτικών. Είναι έτοιμη, είναι οργανωμένη, περιμένουν να στηθεί το σύστημα. Ακριβώς μετά έρχεται η μεθοδολογικά, όχι απαραίτητα χρονικά, έρχεται η ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών μέσω του συλλογικού κατάλογου και μετά με φάση, πρώτη φάση για τις δημοτικές οι ήδη μηχανογραφημένες, αυτές που έχουν, και μετά οι υπόλοιπες στην πλειονότητα που δεν είναι. Ωστόσο, όταν θα είναι αυτό το πράγμα φτιαγμένο, θα πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί ο χρόνος ενδεκαμένης βιβλιοθήκης. Όταν ξεκινήσουμε, θα έχουμε και δεδομένα μετρήσιμα. Τώρα απλώς εκτιμήσεις. Αναμενόμενες οικονομίες κλίμακος, βεβαίως στην εγκατάσταση, στη συντήρηση, στην υποστήριξη των προγραμμάτων λογισμικού, δυνατότητες αξιοποίησης ανοιχτού λογισμικού, λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το κόκα είναι μια περίπτωση. Είναι πολύ καλό ότι έχει εξελινιστεί. Γίνονται προσπάθειες. Ένα μεγάλο παράδειγμα όμως σε αυτό είναι το ΙΛΣΑΣ, δεν δώσαμε ακόμα όνομα ελληνικό, το Integrated Library System as a Service. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, το μεγάλο, που επιχειρούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στη χώρα μας. Έχει βγει η προκήρυξη, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, αυτές τις μέρες τελειώνει η δημόσια διαβούλευση για το πώς είναι, όλες τις προδιαγραφές, όπου 30 συστήματα βιβλιοθηκών, 30 συλλογές βιβλιοθηκών, 30 βιβλιοθήκες πανεπιστημιακές και ΤΕΙ στην Ελλάδα, ενοποιούνται σε ένα σύστημα κεντρικό, στο ΕΔΕΤ, και ο καθένας έχει τη διακριτική διαχείριση, διακριτή διαχείριση των αντιτύπων, των παραγγελιών, των αγορών, τα πάντα, αλλά ο κατάλογος είναι ενιαίος. Αυτή, αν προχωρήσει έτσι, θα τελειώσει η ιστορία με την πολλαπλή καταλογγράφηση. 30 συν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Απελευθερώνονται δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο και αυτό το σύστημα προκαλώ να μπαίνει στο μυαλό μας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για τις 200 τόσες βιβλιοθήκες ένα κεντρικό σύστημα. Να έχουμε ίντερνετ, να μπαίνει ο κατάλογος, οι πολιτικές να δίνονται με την Εθνική Βιβλιοθήκη και να μπορούμε να έχουμε όλοι καθιερωμένες αποδόσεις να δουλεύουμε βοήθεια. Ώστε να αφιερωθούν όχι μόνο από τις δημοτικές βιβλιοθήκες, αλλά από όλες τις βιβλιοθήκες δυνάμεις που υπάρχουν για πραγματικά παραγωγικές δράσεις των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων, όπως αυτές που ακούσαμε και όπως αυτές που βλέπουμε, είτε στην εκπομπή, είτε καθημερινά, είτε στο ίντερνετ. Με κεντρικό στόχο βέβαια την εξυπηρέτηση του χρήστη, την κάλυψη των πληροφοριακών, αλλά όχι μόνο, μαθησιακών, όχι μόνο, επαγγελματικών, όχι μόνο, ψυχαγωγικών και όχι μόνο, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Και όχι μα τη συνεργασία σε επίπεδο τεχνολογικό, ανθρώπινο και οργανισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.